Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ στο ΆΚΑ σε μία μάχη μεγαθυρίων, ιερών τεράτων αν προτιμάτε, της Ευρωλίγκας. Η πραγματικότητα όμως τούτη τη στιγμή είναι εντελώς διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός παίζει πρώτα απ' όλα για τις εντυπώσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ως ομάδα δεν διαθέτει τις σταθερές για να θεωρηθεί φαβορή απέναντι στη Ρεάλ, η οποία όμως την ίδια στιγμή είναι για τα δικά της στάνταρ σε μία φάση αστάθειας. Σε μία φάση που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πατήσει γερά στα πόδια της. Το βλέπουμε άλλωστε στο διάγραμμα των τελευταίων παιχνιδιών. Έβαλε τέλος στο μαύρο σερί που έτρεξε τον προηγούμενο μήνα και με τις δύο συνεχόμενες νίκες έδωσε την εντύπωση ότι μπορεί όλο αυτό να το αφήσει πίσω της. Τι ακολούθησε? Μία από τα ίδια. Δύο συνεχόμενες ήττες, ειδικά αυτή με την ΕΦΕΣ με τρόπο που πονά, με παράδοση δηλαδή στο τέλος. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να αναδείξει όλα αυτά τα στοιχεία, την ασυνέπεια, το γεγονός ότι η Ρεάλ ουσιαστικά μόνο με το Γιούλ, το γερόλικο Γιούλ, έχει πραγματική καθοδήγηση στη θέση 1. Είναι δύσκολο, γιατί βλέπουμε και το υπενθύμησε απέναντι στη Μακάμπη ότι η άμυνά του δεν μπορεί να θεωρηθεί σημείο αναφοράς, ειδικά απέναντι σε ομάδες από ένα επίπεδο και πάνω. Τώρα όσον αφορά τους παίκτες, για Μπουσέλη ό,τι πιο συνεπές για τη Βασίλισσα το τελευταίο διάστημα και στο σκοράρισμα έχει επιστρέψει, αλλά πάνω απ' όλα είναι πλήρης. Δείτε τη λίστα με τις ασίστ. 10 στα τελευταία 4 παιχνίδια.